Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ηθική, πολιτική αλλά όχι οικονομική βοήθεια εξασφάλισε από τη Γερμανία ο Έλληνας Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Η Άγγελα Μέρκελ μετά τη συνάντησή τους εκφράστηκε θετικά για το πακέτο των νέων μέτρων, καθώς και για τη μάχη της κυβέρνησης εναντίον της κερδοσκοπίας. Ο κ. Παπανδρέου φέρεται να χρησιμοποίησε και το χαρτί του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η Άγγελα Μέρκελ δεν τοποθετήθηκε στην κατηδίαν συνάντησή τους, όμως η αποστροφή της στη συνέντευξη τύπου ότι είναι προτιμότερη η ευρωπαϊκή πορεία ερμηνεύτηκε ως απάντηση. Σύμμαχο τη Γερμανία στη μάχη κατά των κερδοσκόπων που βάλουν εναντίον τη Ελλάδα στι διεθνεί αγορέ, βρήκε ο Γιώργο Παπανδρέου. Η Γερμανίδα καγκελάριο απέκλεισε την παροχή άμεση οικονομική βοήθεια στην Ελλάδα. Χαιρέτησε ω τιτάνιο άλμα το νέο πακέτο μέτρων που υιοθέτησε η ελληνική κυβέρνηση. Και συσταρτεύτηκε στη μάχη κατά των κερδοσκόπων. Γνωρίζουμε στην Ελλάδα ότι τα μέτρα αυτά είναι δύσκολα, ότι πονάνε, αλλά νομίζω ότι δείχνουν και την αξιοπιστία της χώρας μας, την αποφασιστικότητα και της κυβέρνησης και του ελληνικού λαού. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τέτα-τέτ των δύο ηγετών, ο Γιώργος Παπανδρέου έπαιξε και το διαπραγματευτικό χαρτί του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η Άγγελα Μέρκελ απέκλεισε την παροχή άμεσης οικονομικής βοήθειας στην Ελλάδα, όμως τόνισε σε πολλά σημεία της ομιλίας της ότι ο ευρωπαϊκός δρόμος είναι προτιμότερος για τη χώρα μας. Η Griechenland nicht um finanzielle Unterstützung gebeten hat, dass die Stabilität des Euroraums am heutigen Tag gegeben ist und dass sich deshalb diese Frage absolut nicht stellt. Η Ελλάδα δεν έχει ζητήσει οικονομική στήριξη. Με μεγάλη ικανοποίηση ακούσαμε την κυρία Μέρκελ να υποστηρίζει τις προσπάθειές μας, αυτές που κάνουμε, τις δύσκολες αποφάσεις που πήραμε, και θέλω επίσης να την ευχαριστήσω για την απόφασή μας να συνεργαστούμε στενά για την καταπολέμηση της κερδοσκοπίας. Ο Πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να σχολιάσει και τα αρνητικά δημοσιεύματα του γερμανικού τύπου. Όπως ομολόγησε, τον πλήγωσαν και προσωπικά. Όμως διευκρίνησε ότι δεν απηχούν τις απόψεις του γερμανικού λαού και της κυβέρνησής του. Ο επόμενος κρίσιμος σταθμός του Πρωθυπουργού θα είναι αύριο το Παρίσι, όπου το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Νικολά Σαρκοζή, ολοκληρώνοντας έτσι τον ευρωπαϊκό κύκλο επαφών του αμέσως μετά την ανακοίνωση των νέων σκληρών μέτρων. Στον απόϊχο πάντως της χθεσινής συνάντησης Μέρκελ Παπανδρέου, ο γερμανικός τύπος αφιερώνει εκτενή δημοσιεύματα, ενώ η ελληνική κυβέρνηση δηλώνει ικανοποιημένη από τα αποτελέσματα αυτού του ταξιδιού. Η απεσταλμένη του Αντένα στο Βερολίνο, Στεφανία Μουρελάτο, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Στεφανία, ο λόγος σε σένα. Σας μεσημέρι, η ελληνική κυβέρνηση πράγματι δηλώνει ικανοποιημένη για την συστράτευση που απέσπασαν από την Άγγελα Μέρκελ στο μέτωπο της κερδοσκοπίας. Οι πληροφορίες από την ελληνική κυβέρνηση αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργός έπαιξε το χαρτί της προσφυγής στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στη λογική ότι αν τα κερδοσκοπικά παιχνίδια συνεχιστούν και η χώρα εξακολουθεί να δανείζεται με πολύ επαχθή επιτόκια, θα χρειαστεί μια λύση που αν δεν προσφερθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να αναζητηθεί αλλού. Η κυρία Μέρκελ φέρεται να μην τοποθετήθηκε, όμως όπως είδαμε και στο βίντεο, σε πολλά σημεία της ομιλίας της ανέφερε τη σπουδαιότητα του ευρώ, απευθύνθηκε προσωπικά στους Έλληνες πολίτες για να τους επισημάνει ότι το ευρώ προσφέρει προστασία και αυτές οι αποστροφές ερμηνεύτηκαν ως απάντηση στα περί Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ο γερμανικός τύπος, πρέπει να σου πω Σταύρο, ότι σήμερα εμφανίζεται, ίσως τουλάχιστον για σήμερα, να εγκαταλείπει τις ανθεληνικές κορώνες. Υπό τον πρωτοσέλιδο τίτλο «Η Αθήνα βρίσκεται στο σωστό δρόμο», η εφημερίδα Frankfurter Allgemeine παραπέμπει στις χθεσινές δηλώσεις Μέρκελ Παπανδρέου και υπογραμμίζει ότι το Βερολίνο είναι απαιτημένο να βοηθήσει την Ελλάδα να οικοδομήσει μια ανταγωνιστική οικονομία. Η Süddeutsche Zeitung τώρα γράφει ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας δεν πρόκειται να στηρίξει στη φάση αυτή οικονομικά την καταχρεωμένη, όπως λέει η Ελλάδα, και παραπέμπει σε εκτιμήσεις κυβερνητικών στελεχών στο Βερολίνο ότι μετά την επιτυχή τοποθέτηση στις χρηματαγορές των ελληνικών κρατικών ομολόγων, η Γερμανία ελπίζει και πιστεύει ότι η ελληνική κυβέρνηση θα μπορέσει να αντιμετωπίσει με τις δικές της δυνάμεις την κρίση. Η Financial Times, η γερμανική τους έκδοση, αναφέρουν ότι η καγκελάριος Μέρκελ επανέλαβε τη θέση της ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται άμεση οικονομική βοήθεια από το Βερολίνο, ενώ η έγκυρη πολιτική εφημερίδα Die Welt έχει στο κύριο σχόλιο της την άποψη ότι η Ελλάδα χρειάζεται πραγματική βοήθεια που πρέπει να επικεντρώνεται σε συγκεκριμένους τομείς και υπογραμμίζει ότι οι Γερμανοί θα πρέπει να εγκαταλείψουν τις ιδέες ότι τα ξέρουν όλα καλύτερα, όπως γράφει η Die Welt, και να συμβάλλουν ώστε να μην περιθωριοποιηθεί η Ελλάδα. Δηλώσεις βέβαια, Στεφανία, έκανε και ο Πρωθυπουργός σε Αθηναϊκή Εφημερίδα.
Ναι, έκανε και πρωθυπουργό σε αθηναϊκή εφημερίδα. Απλά να προσθέσω ότι αναφέρονται εκτενώς και στο κομμάτι της πόλης ελληνικών νησιών που είχαν προτείνει Γερμανοί βουλευτές. Και μάλιστα υπάρχουν αντιδράσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης που καλούν μάλιστα την κυρία Μέρκελ να ζητήσει συγγνώμη από την ελληνική πλευρά και να μην προσβάλλει, να μην προσβάλλονται, να προσβάλλεται μια χώρα με τέτοιου είδους προτάσεις. Τώρα, στον κόσμο του επενδυτή, ο πρωθυπουργός αναφέρει ότι σε 3 χρόνια η Ελλάδα θα είναι μια άλλη χώρα. Δεν θα αφήσουμε την Ελλάδα να χρεοκοπήσει. Δεν θα επιτρέψουμε να ξαναϋποθεί το δυστυχώς επτωχεύσαμε. Και ασκεί πολύ σκληρή κριτική στους κερδοσκόπους, τονίζοντας ότι θα πρωτοστατήσει στην Ευρώπη κατά των κερδοσκόπων. Δεν είναι μόνο άδικο, λέει ο πρωθυπουργός, είναι και αντιδημοκρατικό. Την ώρα που η κυβέρνηση καταβάλει μια υπεράνθρωπη προσπάθεια, κάποια παιδάκια, όπως αναφέρει, στη Νέα Υόρκη και αλλού να την υπονομεύουν. Στεφανία, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τα σκληρά οικονομικά μέτρα προκάλεσαν τις χθεσινές κινητοποιήσεις των εργαζομένων, σημείο στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας της Αθήνας, οι επιθέσεις στον πρόεδρο της ΓΕΣΕΕ και στο ιστορικό στέλεχος της αριστεράς Μανώλη Γλέζο. Ο Γιάννης Παναγόπουλος και ο Μανώλης Γλέζος μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου νοσηλεύονται για προληπτικούς λόγους, ενώ για περισσότερο από μία ώρα πετροπόλεμος και δακρυγόνα ήταν το σκηνικό στο Σύνταγμα και τους γυροδρόμους. Η επίθεση στον πρόεδρο της ΓΕΣΕΕ και ο βίαιος προφυλακισμός του Μανώλη Γλέζου από αστυνομικούς στιγμάτισαν τις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας ενάντια στα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης. Μόλις ξεκίνησε την ομιλία του ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ, άγνωστοι που ξεπήδησαν από μπλοκ συνιστόσα του ΣΥΡΙΖΑ, άρχισαν να του πετούν διάφορα αντικείμενα, ενώ ένας νεαρός του επιτέθηκε και ο κύριος Παναγόπουλος τον χαστούκησε. Περισσότερα από 10 άτομα του επιτέθηκαν με γροθιές και κλωτσιές, ενώ τα χτυπήματα δεν σταμάτησαν ακόμα και όταν οι άνθρωποι που συνόδευαν τον κύριο Παναγόπουλο προσπαθούσαν να το φυγαδεύσουν μέσα από το προς τη Βουλή. Υποβασταζόμενος ανέβηκε τα σκαλοπάτια και μεταφέρθηκε στο ιατρείο της Βουλής για τις πρώτες βοήθειες. Τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουν από την αίθουσα συνεδριάσεων και προσπαθούν να ανοίξουν ένα πανό ακριβώς επάνω από το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Ένας άνδρας της φρουράς προσπαθεί να τους αποτρέψει και ο Αλέξης Τσίπρας τον αποθεί. Ο Μανώλης Γλέζος κατεβαίνει με το πανό και επιχειρεί να το ανοίξει επάνω στο μνημείο. Τουλάχιστον 3 αστυνομικοί προσπαθούν να το σταματήσουν. Ο ένας, μάλιστα διαφορώντας για το ποιον έχει απέναντί του, κάνει χρήση δακρυγόνου πολύ κοντά στο πρόσωπο του ιστορικού στελέχους της αριστεράς, που με δυσκολία κρατά τις αισθήσεις του. Αν η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να επιβάλλει με τη βία την πολιτική της, να ξέρει ότι ο ελληνικός λαός έχει ζήσει και σε χειρότερες καταστάσεις, έχει αντισταθεί και έχει επιβιώσει. Το χτύπημα στο Μανώλη Γλέζο ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι και για περισσότερο ώρα πετροπόλεμος και χρήση δακρυγόνων ήταν το σκηνικό στο Σύνταγμα και τους δρόμους της Αθήνας. Περισσότερα από 13.000 άτομα συμμετείχαν στην ειρηνική συγκέντρωση διαμαρτυρίας που διοργάνωσε μπροστά στη Βουλή το ΠΑΜΕ. Δεν αξίζει τον κόπο να συζητήσεις ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι ολοφάνερα επικίνδυνο για τα συμφέροντα των εργαζομένων. Την άλλη Πέμπτη τα συνδικάτα έχουν εξαγγείλει γενική απεργία. Βγήκε από το νοσοκομείο Ευαγγελισμός ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος, ενώ παραμένει νοσηλευόμενος ο Μανώλης Γλέζος. Η Αντατράκου θα μας πει περισσότερα. Άντα. Ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος πήρε εξιτήριο πριν μία ώρα από το νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου νοσηλευόταν μετά τη χθεσινή επίθεση που δέχθηκε κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης των συνδικάτων. Ο κύριος Παναγόπουλος έφερε χτυπήματα στο κεφάλι και τα πλευρά. Οι γιατροί έκριναν πως η κατάσταση της υγείας του δεν εγκυμονεί κινδύνους και έφυγε από την πίσω πόρτα του νοσοκομείου χωρίς να κάνει δηλώσεις. Στο Ευαγγελισμό είναι το ιστορικό στέλεχος της αριστεράς Μανώλης Γλέζος, ο οποίος έπεσε λιπόθυμος χθες μετά την εξεπαφής ρήψη χημικών στο πρόσωπο. Ο κύριος Γλέζος παραμένει στη μονάδα αυξημένης φροντίδας προληπτικά, καθώς έχει εισπνεύσει χημικά και ας μην ξεχνάμε είναι 88 ετών. Τώρα, πόλεμος ανακοινώσεων έχει ξεσπάσει μεταξύ της ΓΕΣΕΕ και της Κομμουνιστικής Οργάνωσης Ελλάδος που αποτελεί συνιστόσα του ΣΥΡΙΖΑ. Η ΓΕΣΕΕ κατηγορεί την ΚΟΕ για άνανδρη, προσχεδιασμένη, προβοκατόρικη και δολοφονική, όπως τη χαρακτηρίζει η επίθεση. Απαντά με ανακοίνωση της η Κομμουνιστική Οργάνωση Ελλάδας, την οποία θεωρεί ότι την προβοκάτσια έστησαν από κοινού ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Χρήστος Παπουτσής και ο ακροδεξιός, όπως τον χαρακτηρίζει, βουλευτής του ΛΑΟΣ Άδωνης Γεωργιάδης, για να στοχοποιήσουν την ΚΟΕ και κατ' επέκταση το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι συνιστώσεις του δίνουν τη μάχη με πολιτικούς όρους, απαντά ο ΣΥΡΙΖΑ απαντώντας στην ανακοίνωση της ΓΕΣΕΕ. Πολύ για το ρεπορτάζ.
Προκλητικός εναντίον της Ελλάδας εμφανίζεται για μία ακόμη φορά ο Φρανκ Σέφλερ, ο Γερμανός βουλευτής, ο οποίος είχε προτείνει στη χώρα μας να πουλήσει νησιά για να πληρώσει το χρέος της. Αυτή τη φορά ο κύριος Σέφλερ παρομοιάζει την Ελλάδα με έναν αλκοολικό, λέγοντας πως εάν η Γερμανία δώσει οικονομική βοήθεια στη χώρα μας, θα είναι σαν κάποιος να δίνει σφινάκια σε έναν αλκοολικό. Σε νέες υποτιμητικές δηλώσεις για τη χώρα μας προέβηγε ακόμη μία φορά ο Γερμανός βουλευτής Φρανκ Σέφλερ, παρομοιάζοντας αυτή τη φορά την Ελλάδα με έναν αλκοολικό. Wie bei einem Alkoholiker jemand noch mal eine Flasche Schnaps hinstellen, damit ändert man die Sucht nicht, sondern im Gegenteil, man muss auf Entzug gehen, wenn man das Problem. Ο κύριος Σέφλερ κρίνει τα νέα μέτρα λιτότητας της ελληνικής κυβέρνησης ανεπαρκή. Der Griechen für insofern nicht ausreichend, dass sie in der Höhe nicht ausreichend sind. Und zweitens sind sie auch noch nicht umgesetzt, sie sind nur angekündigt. Griechenland war bisher immer gut in Ankündigungen, aber leider haben sehr häufig die Realität. Ο Γερμανός βουλευτής, ωστόσο, προσπαθεί να μαζέψει τις δηλώσεις του περί πώλησης των ελληνικών νησιών και της Ακρόπολης, προκειμένου η Ελλάδα να πληρώσει τα χρέη της. Aber dass Griechenland seine Beteiligung radikal auf den Prüfstand stellen muss und dazu gehören eben, wie ich gesagt habe, die Häfen, die Telekommunikationsunternehmen und Grundbesitz. Und Grundbesitz gehört eben all das dazu, was ein Staat an Grundbesitz hat. Τα ανθεληνικά δημοσιεύματα της γερμανικής εφημερίδας Bild έχουν κάνει το γύρο του κόσμου. Le ministre allemand de l'économie a même déclaré « Nous ne donnerons pas un seul centime à Athènes ». Alors pourquoi? Parce que ce serait très impopulaire. Le quotidien scandale Bild écrit aujourd'hui « Nous les Allemands, nous travaillons jusqu'à 67 ans, nous nous levons très tôt le matin et nous n'avons aucune raison d'aider, de payer pour un pays corrompu ». Ο διεθνής τύπος είχε και ρεπορτάζ για το άρθρο της εφημερίδας Bild για πώληση των ελληνικών νησιών. Οι Βρυξέλλες φαίνεται ότι πιέζουν ασφικτικά τη χώρα μας προκειμένου να προχωρήσει στο κόψιμο του 14ου μισθού και από τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Κάποιοι μάλιστα ρίχνουν στο τραπέζι και την πρόταση για κατάργηση του πλαφόνου στις απολύσεις. Και όλα αυτά, Παναγιώτη Δημητρακόπουλε, καλώς μεσημέρι, στο όνομα της ανάπτυξης. Τι λένε οι τελευταίες πληροφορίες? Καλό μεσημέρι, Σταύρο. Όπως όλα δείχνουν, βρισκόμαστε ήδη σε αντίστροφη μέτρηση για το 14ο μισθό στον ιδιωτικό τομέα, με τον τερματισμό να βρίσκεται μόλις λίγους μήνες μπροστά μας, δηλαδή μέχρι το φθινόπωρο. Τότε η Ελλάδα, μέχρι τότε η Ελλάδα έχει το χρόνο να πείσει πως τα διαρθρωτικά μέτρα που παίρνει για την ενίσχυση στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων θα λειτουργήσουν. Από τον Ιούνιο και μετά το πρόγραμμα αυτών των διαρθρωτικών αλλαγών αποκτά δεσμευτικό χαρακτήρα για τη χώρα μας. Πρέπει να σου πω ότι η περικοπή του 14ου μισθού και στον ιδιωτικό τομέα έχει τεθεί επιτακτικά από τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού που βρέθηκαν στην Ελλάδα λίγες μέρες πριν τον Επίτροπο Λιρέν. Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει πολλές φορές και σε υψηλότατο επίπεδο ότι δεν τίθεται κανένα τέτοιο θέμα. Αντίθετες είναι και οι περισσότερες εργοδοτικές οργανώσεις, κυρίως αυτές που αφορούν τον εμπορικό κόσμο, λένε ότι αν επιβληθεί θα το ενσωματώσουμε στους 12 μισθούς. Η Ελλάδα όμως μέχρι το φθινόπωρο έχει χρόνο να αποδείξει ότι μπορεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα. Αλλιώς η Κομισιόν μπορεί να απαιτήσει τη θυσία του 14ου μισθού το Σεπτέμβριο και η Ελλάδα τότε να βρεθεί σε μια περίεργη πάλι δίνη. Για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, αυτός είναι ο λόγος, ζητάται και άρση του ορίου του 2% μηνιαίως που υπάρχει σήμερα στις απολύσεις. Η Κομισιόν λέει ότι θα πρέπει να αφαιθούν ελεύθερα, χωρίς κανένα περιορισμό, ο εργοδότης να απολύει όσους θέλει, να προσλαμβάνει όσους θέλει, πιθανότατα με χαμηλότερες αποδοχές, ούτως ώστε να κατορθώσει η επιχείρησή του και να επιβιώσει και βεβαίως να γίνει πιο ανταγωνιστική. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να έρθουμε τώρα στα διεθνή. Ξανθιά Κοντολίζα χαρακτήρισε την Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής Χίλαρη Κλίντον ο πρόεδρος της Βενεζουέλας. Ο Ούγκο Τσάβες χαρακτήρισε την κυρία Κλίντον αυταρχική, σαν την πρώην επικεφαλής του State Department, την Κοντολίζα Ράις. Στο στόχαστρο του Προέδρου της Βενεζουέλας, Ούγκο Τσάβες, βρέθηκε Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Χίλαρη Κλίντον, την οποία παρομοίωσε με την πρώην επικεφαλής του State Department επί George Bush, Κοντολίζα Ράις, λέγοντας πως είναι μια ξανθιά Κοντολίζα. Και για σε με παρέσει Κοντολίζα. Σε παρέσει Κατήρα. Κοντολίζα Κατήρα. Εντός έβγαινε εις Βρασίλ. Βγαίνε εις Βρασίλ να προβοκάρ. Να τρατάρ δε διβιδίρνου, τον νοέστρο γερμάνο. Ο Ούγκο Τσάβες σχολίασε μάλιστα με τον δικό του τρόπο ένα άρθρο εφημερίδας που αναφερόταν στη Χίλαρη Κλίντον. Aquí está la señora, mírenla, veanle la cara. Ella es muy prepotente, vean ustedes. La dama. Y aquí dice permanent aggression. Agresión
Vino a agredir a Venezuela la señora Clinton. Y bueno, se va a quedar con las ganas, porque nuestro país no está solo. Στη συνέχεια, ο Ούγκο Τσάβες διαβεβαίωσε ότι έληξε η μήνυ κρίση στις σχέσεις Ισπανίας-Βενεζουέλας, με το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί όταν δόθηκε στη δημοσιότητα πόρισμα της Ισπανικής δικαιοσύνης, σύμφωνα με το οποίο αξιωματούχοι της Βενεζουέλας είχαν ανάμειξη σε σχέδιο δολοφονίας του Προέδρου της Κολομβίας. Σε μια σεμνή τελετή στο Μέγαρο Θόδωρος Κρατζάς της Εθνικής Τράπεζας, η Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων απένει με τα βραβεία Κωνσταντίνος Καλλιγάς σε Έλληνες δημοσιογράφους, οι οποίοι διακρίθηκαν για το ήθος και τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό των ρεπορτάζ τους, αλλά και σε σχολές δημοσιογραφίας. Την κορυφαία διάκριση του καλύτερου εφεδρευτηρίου της Ευρώπης στις σπουδές δημοσιογραφίας απέσπασε το ΙΕΚΔΟΜΗ από την Ένωση των Ευρωπαίων Δημοσιογράφων. Η βράβευση έγινε στο πλαίσιο της απονομής των βραβείων Κωνσταντίνος Καλλιγάς, που απένειμε για 14η φορά η Ένωση σε δημοσιογράφους που με την αρθρογραφία και τα ρεπορτάζ αναδεικνύουν και ενημερώνουν την κοινή γνώμη πάνω σε θέματα που σχετίζονται με το ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Είναι μια αναγνώριση για τους στόχους, τις προσπάθειες που έχουμε βάλει όλα αυτά τα χρόνια, προκειμένου σήμερα και αποδεδειγμένα εμπράκτως να βραβευτούμε. Στην ανάγκη για ακόμα περισσότερη ευάθυνση σε ζητήματα που σχετίζονται με τις σχέσεις Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρθηκαν ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων, Αθανάσιος Παπανδρόπουλος, και ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας, Βασίλης Ράπανος. Η χρέος μας, όπως προβλέπει και το καταστατικό μας, είναι να συμβάλλουμε στην καλύτερη κατανόηση αρκετά πολύπλοκων προβλημάτων, τα οποία πολλές φορές δυστυχώς υπεραπλουστεύονται, προωθούν και θα προωθήσουν ακόμα περισσότερο την έννοια της ανάγκης η Ευρώπη να προχωρήσει. Η Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων ιδρύθηκε το 1963 και αριθμεί περί τις 3.000 μέλη σε 7 χώρες. Με τρία παιχνίδια ανοίγει σήμερα η αυλαία της 25ης αγωνιστικής της Super League.